συντήρηση συστήματος εφαρμογής αυτοματοποίησης της διαχείρισης της γραμμής του Δημότη. Αυτή η γραμμή του Δημότη λειτουργεί. Δηλαδή, ο Δημότης παίρνει, αναγγέλει το έτοιμά του, μεταφέρεται, γίνεται κείμενο και μετά ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες του Δήμου και διορθώνουν τα προβλήματα. Δηλαδή, πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά. Γιατί τώρα λέτε για συντήρηση 5.000, πόσο βγαίνει, 5.100 πόσο το προϋπολογισμό, 5 τόσο χιλιάδες, 5.200. Και εδώ τώρα, όπως είπα και πριν, δεν με αφήσατε να... Εδώ έρχονται οι κάτοικοι, κάνουν αναφορά με 50 υπογραφές από κάτω για ένα απλό πράγμα, περνάει ένας χρόνος, δεν έχει γίνει τίποτα και εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια δικαιολογία γιατί δεν έγινε κάτι στον ένα χρόνο που μας ζητήσαν το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή στο θέμα, το θέμα είναι αυτό, κύριε, ακριβώς το θέμα είναι. Να πληρώνουμε λεφτά για την γραμμή του πολίτη όταν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα πιο απλά πράγματα. Εμείς για αυτό το θέμα, όχι γιατί η γραμμή του πολίτη είναι κάτι που είναι λανθασμένο, είναι πολύ σωστό σαν υπηρεσία, αρκεί να δούλευε και να λειτουργούσε επωφελία πάντα του πολίτη. Εδώ βλέπω ότι έχουμε μια γραμμή του πολίτη η οποία ουσιαστικά είναι ανεφαρμόστη, δεν λειτουργεί και πληρώνουμε, δεν ξέρω πόσο μας έχει στηρίξει τώρα, δεν είμαι πρόχειρος, αλλά πληρώνουμε τώρα 5.200 για να κάνουμε συντήρηση σε αυτή την γραμμή του πολίτη. Έλεος. Εμείς παρόμοιοι. Να σας θυμίσω ότι τη γραμμή του πολίτη την είχαμε βάλει το 2001 και έτσι για την ιστορία. Για την ιστορία. Μιας και η ηλικία που με επιτρέπει να θυμάμαι κάποια πράγματα. Τη γραμμή πολίτη. Και βασίζω ό,τι έρχεται το γεγονός, εκεί ξεκινάμε από λακκούβες, εκεί ξεκινάμε από λάμπες που είναι καμένες. Όλα αυτά τα αιτήματα έρχονται και αντιμετωπίζονται άμεσα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Φωνάζουμε και λέμε για λακκούβες και δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν λακκούβες. Ξέρετε πριν το Πάσχα που κάναμε μια προσπάθεια να κτίσουμε κάποιες στην πόλη, πόσες ήταν δηλωμένες στην γραμμή πολίτη στις 2 Απριλίου, 18 λακκούβες, στο τελευταίο, το τελευταίο 15 ημέρα, 20 ημέρα. Όμως η γραμμή πολίτη λειτουργεί και αυτό θα πω, δηλαδή το επιβεβαιώνω και κάθε καθημερινός έρχεται επειδή τα συνεργεία τεχνικά συνεργεία στο πράσινο οτιδήποτε άλλο έρχεται σε μένα, το παραλαμβάνω εγώ και το λειτουργεί κανονικά και έρχεται... Όχι, δεν έχει τίποτα, αυτό είναι μιλό... Παρακαλώ κύριε, παρακαλώ. Η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης είναι υψηλό τη στιγμή που η υπηρεσία δεν λειτουργεί και δεν αποδίδει προς τους πολίτες. Παράλληλα, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης σημείωσαν ότι η εισήγηση που έφερε προς συζήτηση η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει ότι η γραμμή δεν λειτουργεί και ταυτόχρονα έχει απαξιωθεί. Απ' την άλλη πλευρά, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δήλωσε ότι η υπηρεσία λειτουργεί κανονικά και ο Δήμος δέχεται όλα τα αιτήματα τα οποία καταγράφονται και προωθούνται στις αντίστοιχες υπηρεσίες για λύση. Εμείς ζητάμε μια συγκεκριμένη εισήγηση. Φέρετε να αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό για να πληρωθεί αυτή η συντήρηση του συστήματος, το οποίο μας λέει η κυρία Σάμου ότι λειτουργεί. Τώρα, αν λειτουργεί με το δεδομένο του κ. Παπαδημητρίου με τις λακκούβες, δεν λειτουργεί. Γιατί δεν έχει κλείσει καμιά λακκούβα. Αλλά εγώ θα πάω στην εισήγηση, η οποία μας ζητάτε να ψηφίσουμε μία πίστοση, η οποία θα αναγνωρίζει τα εγγραφημένα μηνύματα, θα αγγίζει το 99%, θα μπουν 20 γλώσσες στην εφαρμογή, όλα αυτά που θα γίνουν για να λειτουργήσει το σύστημα. Άρα πώς λειτουργεί το σύστημα, δεν το έχω καταλάβει. Τώρα ψηφίζω. Διαβάστε την εισήγηση του Παπαδημητρίου, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Εγώ απευθύνομαι στην εισήγηση. Φαίνεται, λέω, μια πίστοση και λέτε ψηφίστε αυτά, γιατί ρωτάω εγώ, γιατί λειτουργεί το σύστημα. Και είναι συντήρηση. Τελικά δεν είναι συντήρηση, είναι για τη λειτουργία, αν διαβάσετε την εισήγηση. Για να λειτουργήσει αυτή η γραμμή. Δηλαδή η εισήγηση αποδεικνύει ότι δεν λειτουργεί αυτή η γραμμή. Τώρα πάμε να τη λειτουργήσουμε. Απλά το περνάμε στα πλαίσια της διαδικασίας που πιθανόν να χρειάζεται η Επίτροπος ως συντήρηση συστήματος. Εντάξει, εγώ δεν έχω καταλάβει να λειτουργεί αυτή η γραμμή. Αναβάθμιση. Εντάξει, μέσα δεν λέει αυτό. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο ψηφίζουμε πάνω. Επειδή την γραμμή του 15.81 την ξεκινήσαμε εμείς. Είχαμε συγκεκριμένα στοιχεία πόσες κλήσεις. Όχι κύριε Καρλαμάν, την ξεκινήσαμε εμείς. Την βρήκα την συγκεκριμένη. Καλά, στήξη, λοιπόν, κάποια στιγμή από ό,τι υποθέτω ότι κάνατε μια αναβάθμιση.
Και επειδή είχαμε συγκεκριμένες κλίσεις εμείς, τι πήρε το 13, το 14, το 12, και ήταν κάποιες χιλιάδες κλίσεις, έτσι. Και ακούω τώρα ότι ένα σύστημα βγήκανε 18 άτομα. Μήπως ήταν 1800 κύριο Παντιμητρίου. Κύριε Καταμαντά, στο τόπο άτομο. Όχι, δεν. Μήπως ήταν 1800. Λοιπόν, δύο τυνά συμβαίνουν. Δύο τυνά μπορεί να συμβαίνουν. Ή το σύστημα δεν δουλεύει, ή το έχετε απαξιώσει τόσο, ή βαρύνει και δεν πλέον έχουν απογοητευτεί τόσο που σου λέει και να παίρνουμε, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Επειδή πρέπει τα πάντα να κρίνονται εκ του αποτελέσματος και εμείς θα ψηφίσουμε παρόν και λυπάμαι πολύ αν επί δύο χρόνια το αναβαθμισμένο σύστημα έχει προσφέρει μόνο 18 κλίσεις. Κύριε Παντιμητρίου, μας είπα ακριβώς τι συμβαίνει με τη γραμμή του πολίτη. Εγώ όταν είπα ότι δεν είναι καταρχήν, έχει δίκιο ο κύριος Σαμούλος αυτό που λέει όσον αφορά την ίδια την εισήγηση. Ενώ μιλάμε για συντήρηση στον τίτλο, εσείς μάλλον μιλάτε για αναβάθμιση. Γιατί λέει ότι δεν λειτουργούν στην παρούσα χρονική φάση, δημιουργώντας πολλά προβλήματα και θα τα φτιάξουμε τώρα. Μιλάμε για αναβάθμιση. Τέλος πάντων, εγώ δεν μένω στην εισήγηση, λέω επ' ευκαιρία του θέματος αυτού, ότι δεν λειτουργεί στην πράξη. Δεν κυρίεται ακούδες, δεν κάνετε όλα αυτά που θα πρέπει να μην τα ξαναπώ. Και αυτό που το έχω ξαναπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πλέον και ο κόσμος δεν πρόκειται να σας ξαναπάρει τηλέφωνο, γιατί ξέρω ότι δεν θα κάνετε τίποτα. Γι' αυτό δεν παίρνει και παίρνει μόνο 18 που είπα. Και πολλά σας είπαμε 18 που πήραμε, θα έρθετε σας και πάρει χαμπάρι ακόμα. Σε σχέση με αυτό θέλω να με αφορμή την εισήγηση, στο site του Δήμου που λέει τα τηλέφωνα των υπηρεσιών, σας παρακαλώ, σε κάποια τηλέφωνα που και εγώ προσωπικά έψαξα να πάρω, δεν απαντούσαν και μου δώσαν έπειτα άλλο τηλέφωνο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το site τουλάχιστον θέλει μία ενημέρωση. Αν έχουν αλλάξει τηλέφωνα, υπηρεσίες, οτιδήποτε, θα δούμε. Είναι σωστά ή δεν είναι. Παρενθετικά αυτό. Έτσι, είναι εύκολο να το πέφτει. Δεύτερο, για αυτό το σύστημα, εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, αλλά θα πρέπει κάθε φορά να κάνουμε και ένα απολογισμό. Δηλαδή, πόσα παράπονα είχαμε και πόσα εκτελέστηκαν από αυτά. Okay. Επίσης, αν δεν το ξαναδιαφημίσεις, σας παρακαλώ, και ξαναδιαφημίσεις, ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και να το θυμίζουμε. Με αυτή την έννοια ψηφίζω παρόν.